Καλησπέρα κύριε Μεταλινέ. Πολύ καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε στο Παλίνι Beach για την έκθεση που φέρατε εδώ από σήμερα ξεκινάει, 7 Ιουλίου. Θα τελειώσει μέχρι τις 20 Ιουλίου. Τι ακριβώς πρόκειται, γιατί βλέπουμε φωτογραφίες που έχουν επεξεργαστεί. Τι ακριβώς πρόκειται. Ο τίτλος είναι Alternative Snapshots of Our World. Για να το πούμε και ελληνικά, εναλλακτικά στιγμιότυπα του κόσμου μας. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία χρόνια, πέρασε τεχνικά από καθαρό προσωπικό γούστο. Προσπάθησα να πάω ένα βήμα, ένα σκαλοπάτι πιο πέρα τη φωτογραφία. Στόχος αυτής της έκθεσης και του κάθε έργου είναι να βρω τρόπους μέσα από την επεξεργασία που κάνω σε κάθε φωτογραφία να κάνω πιο έντονο το μήνυμα. Το μήνυμα το οποίο όμως σε πρώτη φάση αντιλαμβανόμουν μόνο εγώ όταν επέλεγα το καρέ το συγκεκριμένο για να το βγάλω, το συγκεκριμένο στιγμιότυπο, και λογικό είναι να μου δημιουργεί ένα συνέστημα, κάποια ιστορία να πάει να μου πει. Προσπαθώ να κάνω αυτή την ιστορία πιο κατανοητή στον κόσμο. Έτσι και έτσι αυτή είναι η δουλειά του καλλιτέχνη. Όταν πρόκειται να κάνει μια δουλειά καλλιτεχνική. Εδώ διαφωνώ. Για να τα ακούσω, για ποιο λόγο. Καταρχάς δεν θεωρώ τον εαυτό μου καλλιτέχνη, είμαι αντίθετο στην έννοια καλλιτέχνης, γιατί θα ήθελα το αντίθετο ποιο είναι στο καλλιτέχνη. Αυτός που κάνει κακή τέχνη ή καλλιτέχνης είναι αυτός ο οποίος τεχνοποιεί το κάλος. Προσωπικά πιστεύω, αν και θα πέσουν να με φάνε όσοι το ακούσουν αυτό το πράγμα, ότι πολύ πιο δόκιμος και σωστός όρος είναι ο αγγλικός, ο οποίος είναι artist. Κοινώς είναι αυτός που πράττει τέχνη. Και ως μεταποιητής. Μεταποιητής, όχι. Ποιητής τέχνης, ας το πούμε. Πράττει τέχνη, ποιεί τέχνη. Mm. Από εκεί και πέρα τώρα, η ερώτηση προηγούμενη, γιατί την πήγα αλλού, αν είναι αυτός ο σκοπός του καλλιτέχνη, του άρτηση, όπως θέλουμε να το πούμε. Προσωπικά πιστεύω ότι ο καλλιτέχνης είναι ίσως από τις πιο εγωιστικές μορφές ανθρώπου που υπάρχουν. Ό,τι κάνει, το κάνει για τον εαυτό του, το κάνει για να δώσει απαντήσεις στον ίδιο τον εαυτό, το κάνει για να μπορέσει να βγάλει πράγματα που έχει μέσα του μπροστά έξω. Και λογικό είναι ότι αν αυτά τα πράγματα κάποιοι τα καταλαβαίνουν, σε κάποιους δημιουργούν συναισθήματα, στους θεατές, ευχαριστιέται και είναι ακόμα πιο ευχαριστημένος και πιο ικανοποιημένος από τη δουλειά του. Δεν νομίζω όμως ότι κάνει κάτι για να μεταδώσει ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί αυτός είναι ο πρωταρχικός του στόχος. Κάνει κάτι γιατί νιώθει ο ίδιος ότι πρέπει να το κάνει. Ναι. Οπότε κάτι παρόμοιο είναι και εδώ. Επαναλαμβάνω, δεν αισθάνομαι ότι είμαι καλλιτέχνης σε καμία περίπτωση. Μ' αρέσει πολύ η φωτογραφία. Ήθελα αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες κάποιες είναι πάρα πολύ παλιές, κάποιες είναι φωτογραφίες 20 χρόνων και, άλλες είναι πιο τελευταίες. Έχουν τραβηχτεί με μεθόδους από κλασική αναλογική φωτογραφία μέχρι και με φωτογραφίες οι οποίες είναι τραβηγμένες από κινητό. Να δω πού μπορούν να πάνε, να δω τι μπορούν να γίνουν, τι μπορούν να πούνε προς τα έξω. Ο λόγος που έγιναν αυτές οι επεξεργασίες, αυτές οι φωτογραφίες μεταποιήθηκαν και δόθηκε αυτή η μορφή. Ποιος είναι το πάθος της δουλειάς μέσα από την γραφιστική, μέσα από ναι, τη διάθεση για επεξεργασία. Είναι η εμπειρία σε πρώτη φάση. Είναι η γνώση γύρω από την οπτική επικοινωνία. Οπότε, ναι, θα ήταν ψέματα να πω ότι δεν εκμεταλλεύτηκα και τεχνοτροπίες, αλλά και μεθόδους για να μπορέσω να κάνω κατανοητό αυτό που θέλω. Προσπάθησα να παντρέψω το χόμπι μου με τη δουλειά μου. Μεταξύ μας και η δουλειά μου χόμπι είναι, γι' αυτό καταφέρω και την κάνω και 25 χρόνια, αλλιώς δεν θα την έκανα. Η επιλογή των έργων γίνεται με συναισθηματική σκέψη, με τρόπο που θα λέει κανείς ότι είναι καθαρά επαγγελματικός, ότι αυτό μπορεί να γίνει μια επεξεργασία και το παίρνω χωρίς εμένα ίσως να μ' αρέσει. Με ποιο τρόπο γίνεται. Η επιλογή των έργων συγκεκριμένων σαφώς έγινε με μια αναδρομή, ένα φρεσκάρισμα της μνήμης σε υλικό το οποίο έχω στα χέρια δικό μου. Από εκεί και πέρα ζούσα από λεπτά μέχρι ώρα με κάθε μία φωτογραφία. Δηλαδή προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου πού μπορεί να πάει αυτό και τι μπορεί να γίνει. Ναι, κάποιες από αυτές τις φωτογραφίες είναι πολύ δυνατές για μένα προσωπικά και το αποτέλεσμά τους ακόμα πιο δυνατό. Κάποιες άλλες μπορεί να είναι σε λίγο πιο μέτρια κατάσταση, αλλά θεωρώ ότι τον στόχο που έχω να βγάλω και να πω κάτι μέσα από κάθε φωτογραφία, τον εξυπηρετούν και τον βγάζουν παρά έξω. Και είναι και λιγάκι πολύ
προσωπικό, το τι αρέσει σε μένα, τι θα αρέσει σε κάποιον άλλο. Και αυτό είναι μια εμπειρία μέσα από τη δουλειά μου, όπου 9 στις 10 φορές αρέσουν στους πελάτες, εδώ δεν μιλάμε για πελάτες σε καμία περίπτωση, αυτά που δίνεις εσύ ξετρελαμένος. Άρα τα γούστα είναι λίγο περίεργα. Θυμίζει αναφορές ζωγράφων από τα πολύ παλιά χρόνια αυτό που αναφέρεται, ναι. Έργα τα οποία δεν τους αρέσανε, επιλεγόταν από τους αγοραστές. Αν υποθέσουμε ότι οι επιλογές όλες αυτές γίνονται με αυτόν τον τρόπο που είπατε, το αποτέλεσμα που περιμένετε, γιατί σαν μορφή τέχνης είναι σύγχρονη τέχνη, δεν έχει να κάνει με το παρελθόν, δεν υπάρχει κάτι να θυμόμαστε από παλιά. Το αποτέλεσμα ποιο είναι απέναντι στους φίλους των τεχνών, δηλαδή στους ανθρώπους που είναι είτε γκαλερίστες, είτε άνθρωποι που είναι συλλέκτες, δέχονται αυτή τη δουλειά, την αποδέχονται? Ό,τι και να πω θα είναι ψέματα. Δεν έχω κινηθεί σε αυτούς τους κύκλους. Δεν έχω επιδιώξει να κινηθώ σε αυτούς τους κύκλους. Δεν το εμπορευματοποιήσατε δηλαδή. Ακριβώς. Αλλά από σπόντες που ακούστηκαν, από ανθρώπους όπου γνωρίζω και έχουν σχέση με την τέχνη και είδανε σποραδικά κάποια κομμάτια, κάποια έργα, μου αφήσανε μια καλή εντύπωση. Δηλαδή, μάλλον αντιλήφθηκα ότι τους άφησε μια καλή εντύπωση, ότι αποδέχτηκαν. Το αποδέχτηκαν. Ναι, το έργο. Βέβαια, να μην ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο σας έργο στην έκθεση, γιατί η μπλούζα είναι ολοφάνερη. Ναι, αλλά είναι μία από τις τέσσερις. Έχω άλλες τρεις, οι οποίες θα τις φορώ στις επόμενες μέρες. Άρα είναι πολλαπλά τα έργα που αγαπήσατε μέσα από τη δουλειά αυτή. Θεωρώ ότι ναι, τα μισά και παραπάνω είναι αγαπημένα μου. Ωραία, καλό αυτό. Έμπνευση. Από πού έρχεται, πώς ξεκινάει ή είναι κάτι το οποίο είναι της στιγμής? Είναι της στιγμής. Βλέπεις εσείς ο ίδιος τα έργα. Θεματικές ενότητες δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε μια κοινή αισθητική, ούτε ένας κοινός τρόπος στο δούλεμα, ούτε να βγάζουν ένα κοινό ύφος. Περιμένω να μιλήσει η εικόνα και να δω τι ζητάει αυτή η εικόνα, για να, σε τι γλώσσα πρέπει να μιλήσει για να μπορέσει να βγει παρά έξω. Και αυτό ήταν η προσπάθειά μου. Και για να έρθω κοντά στα δικά σας λόγια, ο artist τι θα κάνει στην επόμενη δουλειά του, για να μην πω καλλιτέχνης? Πολλά, ναι, πολλά, το πολλά πάει γιατί... Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια προφανώς και επεξεργάζονται. Κάτι όσο αφορά αυτά, θέλω το επόμενο στάδιο να τα πάω και σαν επόμενο στάδιο επεξεργασίας, το οποίο να υπάρχει δούλευμα στο χέρι. Δηλαδή να ξεφύγει η αμυγός επεξεργασίας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και να παντρευτεί παράλληλα με επεξεργασία και στο χέρι. Για να γυρίσουμε στον 20ο αιώνα κατά κάποιο τρόπο? Ναι. Για να παντρέψουμε τεχνικές. Ναι. Δηλαδή μπορούν να συμπάρουν οι τεχνικές μεταξύ τους. Το προηγούμενο μετών με το σήμερα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα που έχω αρχίσει και προσανατολίζομαι. Και μεγάλη, ανοίγω παρένθεση, αυτά είναι τα καλά της οικονομικής κρίσης. Κλείνει η παρένθεση. Και όταν λέμε καλά της οικονομικής κρίσης, δεν εννοώ άμα δεν βγάζουμε λεφτά από τη δουλειά μας, να δούμε να βγάλουμε λεφτά από αλλού. Απλά, μιας και δεν έχουμε δουλειά πολύ, άρα έχουμε χρόνο πολύ, ας ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία σίγουρα θα μας ευχαριστήσουν. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά θα περάσουμε ωραίες ώρες μαζί τους όταν δουλεύουμε αυτά τα κομμάτια. Και προσανατολίζομαι και σε μία λογική να αρχίσω να φτιάχνω μικρά χρηστικά αντικείμενα με design. Που να έχουν πάνω απεικονίσεις, επιλογές. Ναι, να υπάρχει και ένα πάντρεμα απεικονίσεων και να είναι αντικείμενα με concept, αλλά είναι χρηστικά. Δηλαδή για το σπίτι. Καθαρά αντικείμενα design, αλλά για το σπίτι και καθαρά για κοσμητικά. Το να σου πω, μία βάση για μαχαίρια στην κουζίνα. Τα οποία να είναι custom λογική, δηλαδή κατόπιν παραγγελίας, και να μπορούν να δουλεύουν. Στο ήδη μπλουζάκι που φοράτε, συγγνώμη, και στα άλλα που έχετε ήδη ετοιμάσει, θα υπάρχει προέκταση στον εμπορικό χώρο? Θα δείξει. Μιλάω δηλαδή για παραγωγή πολλών τεμαχίων για να πουληθούν. Αυτή τη στιγμή μπορεί να υπάρχει μια παραγωγή περιορισμένων κομματιών. Εάν αυτό το πράγμα υπάρχει, αν υπάρχει ενδιαφέρον, σαφώς μπορεί να γίνει μαζική παραγωγή, αλλά η καιρή είναι δύσκολη και για να μπει σε μια διαδικασία μαζικής παραγωγής πρέπει τουλάχιστον να έχεις εξασφαλισμένο ότι κάτι από αυτό θα προχωρήσει. Ωραία. Κάτι που θα θέλετε να πείτε προς τον κόσμο ή προς τους ανθρώπους που σκέφτονται να κάνουν κάτι παρόμοιο με εσάς? Θα ήθελα να τους πω πρώτον,
να ασχοληθούν και να κάνουν πράγματα τα οποία τους ευχαριστούν. Είναι το μόνο σίγουρο το ότι σου δίνει ένα αποτέλεσμα. Η κούραση ξεπερνιέται πολύ εύκολα όταν κάνεις πράγματα που σε ευχαριστούν. Και επειδή η κούραση υπάρχει δύο ειδών, υπάρχει η κούραση η σωματική και του μυαλού. Η σωματική είναι 2-8 ώρα ύπνος και έχει ξεπεραστεί. Του μυαλού δεν ξεπερνιέται, ειδικά όταν κάνεις πράγματα τα οποία σε πιέζουν και σε καταναγκάζουν να τα κάνεις. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές λέμε, ναι, κάνω πράγματα, δεν υπάρχουν άνθρωποι, ποιος θα με δει, ποιος θα με προβάλλει, ποιος θα με προωθήσει. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, η κυρία Χριστίνα Δεπρελή είναι ένας από αυτούς. Όλο αυτό το happening το οποίο ξεκινάει κοντά Απρίλη και τελειώνει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που γίνεται στα G Hotels, εξίσου ένας πολύ ωραίος χώρος και ένα πρώτο βήμα για όσο κόσμο θεωρώ θέλει και έχει να δείξει κάτι,